σε όλους. Χρόνια πολλά, σας ανέστε, να είμαστε καλά. Πρώτα ο Δήμαρχος της πόλης, έτσι. Καταρχάς, να πω ότι η σημερινή συνάντηση, η συγκέντρωση, είναι συνέχεια της προηγούμενης που είχαμε κάνει πριν 20 μέρες. Και αφορά βέβαια τη συνέχεια το τρίτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μην δίνουν εντάξει στο στισιά, το λόγο λαμβάνουν μόνο όσοι είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Διευθυντής. Για να πείτε εντάξει, όπως την προσφορά, αυτό είναι διευθυντής. Δεν άλλο δεν ισχύει αυτό να μην έχουν κάνει κάτι. Εξής το δεύτερο που σας έτσι πολιτεύει. Η διαβούλευση έχει κάποια μέλη που έχουν πολλά λόγο. Για την πολίτευση, τα μέλη που σημαίνει. Πάρουν το Αυγού Συμβουλίου. Όχι, δεν έχω κανένα και τις λεφτά τα οποία εισήγουν. Έρχεται, σας το είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι οι αντιπολίτες δεν είναι κανένα, δεν είναι δημοτικό συμβούλιο. Δεν το είπα εγώ, το σπάθησα της διαβούλευσης, δεν σας το λέω εγώ. Και έτσι είναι το σωστό. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον το σωστό. Αλλά δεν θα κάνει ένα λάθος εγώ σου. Άμα τα λάθη τέτοιες ζωή με τέτοια, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, μια ενημέρωση μόνο γιατί αυτό δεν θα γίνει κάποια κουβέντα, είναι ότι για το χρήσιμο των γυμναστηρίων, δεν ξέρω ποιοι γνωρίζετε, τι γνωρίζετε και τι δεν γνωρίζετε, και τη σφέπουλα έχει πέσει από κάποιους οι οποίοι κάνουν τους ανημέρωτο ότι γνωρίζουν, από site και δεν ξέρω τι άλλο συζητιέται, γιατί ξέρετε έχω ένα ελάττωμα, δεν ασχολούμαι με τα site, τι γράφουν και τι δεν γράφουν, από μακρόθεν. Τον 8 στον Δήμο ήρθε κάποια επιτροπή να δει τα γυμναστήρια της πόλης. Αυτά τα δύο, στάει και το ένα ανοιχτό. Ζήτησαν τα οποία ανταποκριθήκαμε, απαντήσαμε και είχε βέβαια και με τον νόμο περί αυθαιρέτων ότι δεν ήταν όταν το προχωρήσαμε στην νομιμοποίησή του. Το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, το Αρχάτη ήταν άλλη σημασία, ξανάρθε μια επιτροπή για να δει στις εγκαταστάσεις των γηπέδων τι ελλείψεις υπάρχουν. Διαπιστώθηκαν βασικά 3-4 ελλείψεις. Πιο βασική βέβαια είναι η πυρασφάλεια των αθλητικών χώρων. Τα κυκλειδώματα να μπουν κάποια κάγκελα περισσότερα να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή θεατές μεταξύ τους κλπ. Οι τουαλέτες και στη συνέχεια ήρθε ένα χαρτί από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ότι τα γυμναστήρια πρέπει να κλείσουν, αυτό ήρθε 28 τέλος Μάρτη. Κάποια στιγμή πρέπει να προεργασία δέσμευση 30 τόσο χιλιάδων ευρώ για όλες αυτές τις βελτιώσεις των χωρικών γυμναστήριων. Και τρενάει. Να κλείσουν τα γυμναστήρια αντιφούγματα. Με όσο του τελειώσουν τα πρωταθλήματα των ομάδων, γιατί μέσα τα γυμναστήρια δεν μπορούσαν να κλείσουν το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Φεβρουάριο κλπ. Το τρενάραμε όσο μπορούσαμε, τραπήξαμε με ευθύνη βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ, με πολλή ευθύνη νομική αν συνέβαινε κάτι και στη συνέχεια βέβαια προέκυψε στην Ηλιούπολη ο θάνατος ενός παιδιού από ένα τέρμα. Το χτύπησε με από ένα τέρμα, του κορπός. Και αυτόματα ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, γιατί είχε και αυτός ευθύνες, έδωσε το λύνα να κλείσουν τα πάντα. Πέρασε μια εβδομάδα 10 μέρες και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ αποφάσισε να κλείσει τα γυμναστήρια αφού είχαν τελειώσει όλοι οι αγώνες.
Αύριο το πρωί γίνει η απόφαση δημάρχου για να γίνει η διασφάλεια των γηπέδων. Έχουμε ήδη βρει 4 εταιρείες, ιδιώτες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Τους έχουμε πει να φέρουν προσφορές. Και τη Δευτέρα όποιον εκδρεί ελέγξει η Επιτροπή ότι έχει κάνει την προσφορά, Δευτέρα Τρίτα υπογράψω τη σήμανση και απευθείας ανάθεση βέβαια στον όποιος είναι αυτός που θα έχει δώσει την προσφορά, να προχωρήσει στην διασφάλεια των γηπέδων. Θα κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες, τις οποίες δεν τις, για να είμαστε καλυμμένοι νομικά, με ευθύνη δική μου για να μην την έχει ο πρόεδρος των Παοδάμ, γιατί είναι και νέο παιδί που πάει φυλακή από τότε, εμείς είμαστε τώρα μεγάλοι. Είπα να γίνονται προπονήσεις χωρίς κανέναν θεατή μέσα, έτσι. Ούτε πρόεδρο σωματείου, ούτε πατέρα, ούτε μάνα, κανέναν, θα είναι μόνο στα γήπεδα οι αθλητές και οι προπονητές, ουδείς άλλος. Μη με φέρετε σε δύσκολη θέση να κυκλοφορούν όταν θα γίνουν προπονήσεις, ενώ τα γυμναστήρια είναι κλειστά, διάφοροι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά στην κλίση της προπόνησης. Κανένας. Ούτε ο πρόεδρος του σωματείου. Κανένας άλλος. Έτσι. Την Κυριακή έχουμε έναν αγώνα. Για διευθύνηση. Πρέπει να είναι ο εύκολος του μέσου να παρακολουθεί ορισμένα πράγματα. Έτσι. Να σε πάρει τώρα. Γιατί ο εύκολος πρέπει να είναι ο εύκολος. Απλά να δε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι με ευθύνη δική μου, δεν χρειάζεται να είναι κανένας μέσα στα γυμναστήρια. Όποιος δεν έχει να κάνει, αυτές τις μέρες τουλάχιστον που δεν λειτουργούν τα γυμναστήρια για τους λόγους του, δεν θα κάτσει σπίτι μου. Έτσι. Ή να κάτσει απ' έξω. Όχι μέσα στο χώρο του γυμναστήριου. Okay. Αντιλαμβάνεσαι τώρα το λόγο. Δεν το λέω γιατί θα μας φάει τις τελκίδες. Την Κυριακή έχουμε έναν αγώνα μπάσκετ. Εννοείται ότι είπα ότι θα γίνει, αν συμβεί κάτι θα αναλάβω εγώ την ευθύνη. Θα την αναλάβω εγώ. Αν έρθει, συμβεί κάτι, εννοώ, συμβεί κάτι, να έρθει κάποιος να... Γιατί υπάρχουν εργαστέρετες στην πόλη και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν και παίρνουν τηλέφωνο το 100, παίρνουν τηλέφωνο σε εισαγγελέα και ετοιμάζονται καταγγελίες και διάφορα. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά εδώ στην πολιτική, μέσα όλες τις ώρες στην Ελλάδα, έτσι παντού. Ας. Λοιπόν, και πιστεύω ότι από τη Δευτέρα, Τρίτη και μετά, με τις ενέργειες τις οποίες θα έχουν γίνει, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και θα έχουμε και την νομική επί της ουσίας ομπρέλα ότι ξεκίνησε την εργασία της αποκατάστασης των όλων αυτών των παρατηρήσεων. Η πυρασφάλεια είναι το θέμα, έτσι. Δεν είναι αν υπάρχουν τουαλέτες αμαία. Έτσι δεν το συζητάμε, ούτε αν υπάρχει στο κυκλίδωμα μπροστά προστατευτικό σύρμα και κάτι τέτοιο. Αυτά είναι, τώρα δεν υπάρχουν θεατές, ούτε ο αγώνας ο φιλικός μεθαύριο για τη φλόγα υπάρχει θέμα κάτι κλπ. Βέβαια εγώ, έτσι για να το ξέρετε, το λέω και δημόσια, κάθε φορά που γίνεται για μια καταγγελία, επειδή είναι μια καταγγελία στην Αγίου Άρη, μια καταγγελία εκεί, ζητάω με τη μέτρησή μου στην αστυνομία το όνομα αυτού. Να δω τους χάρες καταγγελίες. Και βέβαια μόλις θα το μαθαίνω, τώρα έχω ζητήσει να μάθω ποιες έκανε καταγγελίες. Θα το δημοσιοποιώ και. Για να μαθαίνετε ποιοι είναι, τι ρουφιά είναι. Που δεν έχουν τι να κάνουν. Δεν είναι απειλή, απλά το λέω θα το κάνω. Τώρα υπάρχει το τρόπος αυτός, ποιος έκανε καταγγελία και το ζητάω με έτοιμά μου, θα το μαθαίνω. Και βέβαια θα το δημοσιοποιώ κι εγώ. Ο ρουφιάνος είναι ο τάδε. Έτσι. Όχι, όχι, θα τα πω και αυτά, για να κατατεθούν εδώ, να είναι γραμμένα. Μου πείτε γιατί είπα αύριο εδώ. Μέχρι την Τρίτη θα σταματήσουν το προπονητή. Άμα γίνει καταγγελία. Να ξεκινήσουμε για το θέμα το οποίο μας είπατε. Μια ερώτηση σε αυτά που είπατε, κύριε Δήμαρχε. Είπατε ότι με ευθύνη δική σας θα γίνει το τρίπολο της χαράς ο αγώνας μπάσκετ της Κυριακής.
Εμάς μας είχε εγκρίνει ο ΠΑΟΔΑΠ, με υπό την αιγίδα του ΠΑΟΔΑΠ, διοργανώνεται ένα διήμερο από 2 ώρες την κάθε μέρα, τουρνουά μπάσκετ δημοτικών σχολείων. Αυτό λοιπόν το τουρνουά μπάσκετ έχει οριστεί μαζί με τον ΠΑΟΔΑΠ στις 1 και 2 Ιουνίου. Θα πάρετε και εκεί την ευθύνη να το κάνουμε, να το προγραμματίσουμε ή να το αναβάλουμε. Τι να κάνουμε. Να το προγραμματίσουμε όσο το έχει τελειώσει, κύριε Σφαγή. Να το προγραμματίσουμε. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Το πολύ μια εβδομάδα, 10 μέρες θα κάνει αυτός που μπορείς να αναλάβει την... και όποιος αναλάβει την, να φτιάξει αυτή την, την εργολαβία, εργολαβία, τέλος πάντων, εργολαβία, πέστη. Μια εβδομάδα περίπου, με 10 μέρες περίπου θα κάνει να φτιάξει αυτή την... αυτή την ιστορία. Και θα έχουμε, και είπατε τις προπονήσεις, από πότε θα μπορούμε να έχουμε προπονήσεις? Κοιτάξτε, τώρα από Δευτέρα Τρίτη νομίζω ότι θα έχουν την νομική κάλυψη. Γιατί θα έχει ανατεθεί η διαδικασία, θα αποκαθίσταται την ασφάλεια. Γιατί πρέπει να ειδοποιήσουμε τους γονείς, να πούμε γιατί έχουν τις ακαδημίες τις Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε, να τις φωνάξουμε ή να μην τις φωνάξουμε? Αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε ακαδημία, να τις φωνάξουμε ή να μην τις φωνάξουμε? Ήταν εξαπληκτικό, Δήμαρχε, με την έννοια της προσοχής. Ήταν Πάσχα, λείπαμε, δεν πήραν είδηση. Από Δευτέρα είπα, ναι, δεν πήραν είδηση ότι στην Ελλάδα μιλήσανε στην Αττική όλα τα γυμναστήρια. Δεν το πήρα την είδηση. Δήμαρχε, κοίταξε να ζεις. Ένα λεπτό, θα μου επιτρέψεις. Αυτό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Απλά, αν μου επιτρέψεις. Αυτά τα οποία δεν είχαν άδεια. Το δικό μας γυμναστήριο, παρόταν των Ολυμπιακών Αγώνων, κατά τη γενικά υιοθότητα, δεν είχε βγει άδεια λειτουργίας. Εκείνη την εποχή που ήταν δήμαρχος ο κ. Σιδέρης, έγινε μια κατάληψη του γήπεδου. Από τον κακό Καρδαρά με την ομάδα. Βρέθηκε σε ένα δίλημα ο Δήμος. Τι να κάνει? Μας κάλεσε λοιπόν εμένα και τον κ. Σταύρο που ήταν γενικός γραμματέας. Θα μου πεις τι περιουσία έχουμε και τι αξιοπρέπεια και τι εντυμότητα, δεν το ξέρω. Ο κ. Σταύρο είναι διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας. Υπογράψαμε μαζί με τον κ. Γουργούλη μία επέφυνη δήλωση, στην οποία καλύπτουμε διά της περιουσίας μας, της τιμής μας και ό,τι μπορούμε πλέον να έχουμε σαν άτομα, την νομιμότητα, την παρανομία της νομιμότητας της λειτουργίας του γυμναστηρίου μέχρι να εκδοθούν τα ανάλογα τυπικά χαρτιά. Φτάσαμε στο διατάφτα. Σας ευχαριστούμε, διότι ενεργήθηκε αυτό το θέμα και επιτέλους να γίνει και νόμιμο στο τέλος. Αλλά μία παράκληση, επειδή το έγκαιρο της μη ενημέρωσης 250 παιδιών του δικού μου σωματείου, όσο είναι βάζει το Σαββατοκύριακο, δεν είναι εύκολο να γίνει. Πίστεψε με ειλικρινά, άσε μας να κάνουμε προπόνηση το Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο θα σου το πίσω μέχρι να έρθουν όποτε θέλετε. Ειδικά το άλλο που επιτρέπετε να κάνω την εξής πρόταση, ας τεθεί στον εργολάβο η πρόταση, ας το επιβληθεί όπως θέλετε, πέσε το, να μην δουλέψει το Σαββατοκύριακο. Κυριακή δεν θα δούλευε έτσι κι αλλιώς, έχει το να μην δουλέψει το Σάββατο, ούτως ή άλλως το Σάββατο είναι πολύ αμφιλεγόμενο να γίνουν δικοδομικές εργασίες ή όχι. Ας μην δουλέψει λοιπόν Σαββατοκύριακο, όταν θα λάβει τις εργασίες, έχει όλες τις εργασίες ημέρες. Για να μην καταναλωθεί, Δήμαρχε, όλη η περίοδος όσον αφορά τις ακαδημίες, τα υπόλοιπα τιμήματα, ούτως ή άλλως διαταράσσεται. Συγγνώμη, δεν κάνει ακαδημίες μέχρι τη Δευτέρα προπονήσεις. Σαββατοκύριακο έχουν, Πρόεδρε. Θα συμβεί κάτι. Σαββατοκύριακο έχουν. Θα συμβεί κάτι. Είναι 15 μέρες. Τι σύζυγε. Δεν καταλαβαίνετε ότι το γυμναστήριο κλειστάμε ακόμα στο περιφερειακή. Λοιπόν, γραμματέα της περιφερειάς. Αν είναι εφικτό. Αν είναι εφικτό. Όταν θα υπογράψω τη σύμβαση από Δευτέρα Τρίτη, να πούμε ότι θα παίρνετε ελεύθερα να κάνετε προπονήσεις. Μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη είναι ένα Σαββατοκύριακο. Μόνο αν είναι εφικτό. Εδώ πέρα ο Δήμαρχος και εγώ παίρνουμε μια ευθύνη προσωπική αυτή τη στιγμή, νομική φύση, για να λειτουργήσουν τα δεδομένα. Το ευθυμίσαμε αυτό. Απόλυτα το ευθυμίσαμε. Μέχρι, αν μου επιτρέπει, αυτό ευθυμίθηκε όχι απόλυτα, επειδή ξέρω τι σημαίνει κόστο. Εσείς είσαστε και επώνυμοι και πήρατε μία φίλη που δεν πήραν άλλη. Εγώ βέβαια, άμα με συλλάβουν, τι μας δάχτε από κάτω, από γρήγορα. Οι καλές εκκλησίες κάνουν τους κάτω φίλους. Δεν πειράζει ένα Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα θα παίρνατε μόλις ανατεθεί στον εργολάβο. Εννοείται.
Εννοείται να πίνουν για προπονήσεις, έτσι, όσο του ολοκληρωθεί η διαδικασία της... Προπονήσεις πίνανε μόνο. Όσο του διεκτελεστεί η ασφάλεια, η οποία θα κρατήσει πάνω από 7-8 μέρες, από ό,τι γνωρίζω. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα τώρα, καθόλου, δεν είναι καθόλου θέμα. Απλώς σας έκανα μια ενημέρωση, δεν είναι θέμα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Έχω τη γνώμη ότι ο Δήμαρχος εξέθεσε τι έγινε. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ τώρα, δεν έπρεπε να άλλο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω το ζήτημα της ασφάλειας. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Μπαίνουν παιδιά, μπαίνουν άνθρωποι. Εμείς θέλουμε τα εργαστήρια της πόλης μας να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους ανθρώπους που μπαίνουν εκεί. Το θέλουμε. Αφού το θέλουμε λοιπόν, πρέπει να διαμορφώσουμε έτσι το πρόγραμμά μας κατά τη γνώμη μου, που να μην υπάρξει πρόβλημα. Δεν θεωρώ σωστό. Να λέμε μήπως πρέπει έτσι, μήπως αλλιώς. Οι κίνδυνοι υπάρχουν και είναι ενδεδομένοι. Να μην ερχόμαστε εκ των υστέρων μετά όταν γίνονται ατυχήματα να ψάχνουμε να βρούμε το εξηλαστήριο θύμα ή τον αποδιοβιβαίο τράγο. Μπορούμε να περιμένουμε και σας μαζεμένα. Ότι ήταν ξαφνικό και ότι πράγματι υπήρξε πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί επαναπροσδιορισμό των λειτουργιών των ομάδων. Και δημιουργεί πρόβλημα σίγουρα. Όμως, στις ομάδες, στην πόλη. Τις ομάδες και στην πόλη. Ο αθλητισμός είναι μέσα στις πόλεις και αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της. Το ζήτημα είναι να κάνει αθλητισμό με ασφαλείς όρους και προϋποθέσεις. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ας δει ένας και καθεμιά που είναι ώρα και φως, την ευθύνη που έχει παίρνει παιδιά. Να σας διαβάλει για να καταγραφεί η σύνδεση. Την έχετε πάρει βέβαια στα εμπέλη, όποιος δεν έχει. Εγώ ασχολούμαι 30 χρόνια με την υγεία και σε άλλες εργασίες που έχουν εξαρτηθεί από τα κοινούς. Δεν είναι αυτή το κομμάτι. Θέλουμε να μην κάνουμε πρόβλημα. Δεν είχαμε τώρα. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Αυτό το παιδί σε μέλος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Μου επιτρέπετε να πω κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Μπορεί να μην είναι αρεστό. Αυτό που λέω δεν είναι αρεστό στις ομάδες και το καταλαβαίνω. Κάνετε λάθος, κύριε Πεσκούρη, δεν τον καταλαβαίνετε. Α, εντάξει τότε. Αν κάνω λάθος, συγγνώμη. Κυρία Σακά, μας εμφανίζεται σαν ανθρώπους που δεν θέλουμε την ασφάλεια των παιδιών. Έλεος δηλαδή. Αυτό άφησε να ελευθεί. Αυτή πρώτη που το θέλουμε. Ας μην αρχίσουμε να κάνουμε σκόντο. Δεν χρειαζόταν, επειδή έχετε 30 χρόνια στην ασφάλεια, να μας στήσετε στον τοίχο και να μας πείτε να περιμένουμε 4 μέρες. Είπαμε θα περιμένουμε. Δεν χρειαζόταν η παρέμβαση. Είπαμε θα περιμένουμε αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Δεν είναι για εσάς, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι για εμάς, για όλους, κύριε Πρόεδρε. Δεν άρχισε κανένας και εμάς τόσο υπάρχουν πολλά θέματα που δεν τα ξέρετε. Εγώ δεν θέλω να τα θέσω απόψε. Επί της ουσίας, κύριε Σακά, επί της ουσίας, τα θέματα που μας έχει, ας πούμε, σημειώσει η περιφέρεια, αυτά που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, είναι το θέμα της ενεργητικής πυρασφάλειας του γηπέδου. Έτσι, μόνο αυτό. Τώρα τι είναι, εάν ας πούμε κάνουν 15 άτομα μέσα προπόνηση, γι' αυτό λέει ο Δήμαρχος, μόνο τα άτομα που θα κάνουν προπόνηση, με τις τρεις πόρτες ανοιχτές, που δεν θα γίνονται αγώνες, δηλαδή είναι το μόνο ζήτημα ασφάλειας, που πάλι είναι ασφάλεια την ώρα των αγώνων, δηλαδή όταν υπάρχει πολλής κόσμος. Από εκεί και πέρα, πυροσβεστήρες υπάρχουν μέσα στο δοσταγείο, έτσι. Η ενεργητική πυρασφάλεια, δηλαδή το σχέδιο της ενεργητικής πυρασφάλειας πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό περισσότερο, επί της ουσίας τώρα μιλάμε, έτσι, είναι την ώρα των αγώνων όταν μέσα στο δοσταγείο πολλούς κόσμους. Τώρα, εάν υπάρχουν 10-15 άτομα με τον προπονητή τους, με τις πόρτες ανοιχτές, επί της ουσίας τώρα θέμα ουσιαστικού ασφαλείας δεν υπάρχει. Ουσιαστικό. Αυτό άλλωστε το ξέρουν οι άνθρωποι των ομάδων τόσα χρόνια, ας πούμε. Γι' αυτό και δεν διαφοροποιείται. Εξάρτητος αυτό δεν γίνονται αγώνες με 200-300 άτομα μέσα, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Και χίλια άτομα. Και χίλια πάλι τάξεις. Μπορώ να σας πω κάτι που αφού είναι τεχνικό το θέμα, γι' αυτό παίρνω τον λόγο. Όταν κάνουν προπόνηση οι ομάδες, είτε θέμα παθητικής πυροπροστασίας, δηλαδή θέμα αποστάσεως από εκεί που είναι μέχρι την έξοδο. Και αυτή υπάρχει και παραϋπάρχει. Θέμα ενεργητικής πυροπροστασίας, σας τα λέω αυτά υπεύθυνα σαν μηχανικός,
υπάρχει μόνο όταν είναι άνθρωποι στις κερκίνες. Λοιπόν, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι στις κερκίνες, δεν θα υπάρχουν προμηθευτές, η παθητική προστασία είναι απόλυτα καλή. Ευχαριστώ. Και με τρεις πόρτες σε τόσο χώρο δεν υπάρχει ένα θέμα. Είναι να σας διαβάσω την εισήγηση, είναι σύντομη σε σχέση με την προηγούμενη βέβαια του πολιτηρίου. Το θέμα μας σήμερα, το τρίτο, το τρίτο σύντησε μας, ο αθλητισμός στην πόλη μας, προοπτικές σχολές προτάσεις. Ο αθλητισμός στην πόλη μας έχει πολλές εκφάσεις. Λειτουργεί οργανωμένα είτε ως βασικός είτε ως σχολικός, είτε ως σωματιακός, είτε τέλος τη μη οργανωμένα, αλλά μεμονωμένα και κατά μονάς από τους πολίτες. Ο συντηρητικός όγκος των αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των μορφών πραγματοποιείται σε δημοτικούς, κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Οι χώροι αυτοί δημιουργήθηκαν πριν από 22 περίπου χρόνια, ο τελευταίος εννοείται, έτσι, για το τελευταίο μεγαλύτερο. Όταν και ο πληθυσμός της πόλης ήταν αρκετά μικρότερος, μην πω πολύ μικρότερος, και συνεπώς οι ανάγκες πολύ λιγότερες. Από τότε, ελάχιστες ήταν οι ενέργειες για την επέκταση ή την βελτίωσή τους. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου βρίσκονται σε δύο κυρίως συγκροτήματα, στο τέλος της Οδού Νότου και στο Κοντόπεχο, και μία ακόμη αθλητική εγκατάσταση που υπήρξε τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη. Πλέον αυτών υπάρχουν βέβαια, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά στο τρίτο θέμα που το συζητήσαμε, και τα 23 υποστρέμματα. Τα παιδάκια που χαρακτηριστεί ως χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων χωρίς όμορφη σήμερα έχει γίνει αυτής, εκτός από ένα ανοιχτό πλήρωτο βάστε, το οποίο επί της ουσίας το χρησιμοποιούν τα παιδιά της γειτονιάς και κάποιοι άλλοι που λένε έργο. Οι δυσκολίες οι οποίες αυτή τη στιγμή υφίστανται είναι ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός χρηστών αθλουμένων σε σχέση με τους φυστάμενους χώρους, με αποτέλεσμα οι χώροι αυτοί να μην ακούν. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού για τη φύλαξη, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. Υπάρχει παλαιότητα των εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων της Οδού Νότου, του Κοντοπεύχου βέβαια είναι νεότερη, έγινε επί Χατζηανδρέου που θυμάμαι. Και βέβαια γίνανε και κάποιες παρεμβάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Γενική Γραμματεία, από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Υπάρχει δραματική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Δεν υπάρχουν επί της ουσίας προγράμματα στο ΕΣΠΑ τουλάχιστον αυτόν τον καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι δήμαρχος εγώ, που θα μπορούσες να πάρεις ή να ζητήσεις να φτιάξεις κάτι. Το κόστος συντήρησης όλων αυτών των εγκαταστάσεων είναι σημαντικό. Και το κόστος αυτό τη συντήρηση θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ετήσιο κόστος συντήρησης μόνο του γηπέδου ποδοσφαίρου της Οδού Νότου ανέρχεται σε 80.000 περίπου ευρώ το χρόνο. Και όπως γνωρίζετε, αυτό της ουσίας χρησιμοποιείται δύο φορές την εβδομάδα. Αν πήγαινε αγώνα και μια προπονητική. Υπάρχει δυσχέρεια οικονομική των πολιτών. Με επακόλο μείωση του αριθμού των αθλουμένων, σε επακόλο μείωση των εσόδων του ΠΑΟΔΑΠ για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Υπάρχει δήλωση αδυναμίας των φορέων του σωματιακού αθλητισμού να συνεισφέρουν στη συντήρηση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν. Δυσκολία στην κατανόηση των προβλημάτων που υφίστανται από τους φορείς που χρησιμοποιούν τις δημοτικές εγκαταστάσεις, αντικρουόμενη και αντιβατική συμπεριφορά μεταξύ των ιδιωτικών φορέων οι οποίοι είναι χρήστες των εγκαταστάσεων, και υπάρχει και η άρνηση των συλλόγων για συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για χρήση σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων που ενδείκνεται από τον σωματιακό αθλητισμό προκειμένου να αναβληθεί η χρήση των άλλων δημοτικών εγκαταστάσεων. Αυτό βέβαια το έχουμε ξεπεράσει πίσω. Και βέβαια υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι γραμμένο, ότι
οι ιδιώτες οι οποίοι κατά το παρελθόν βοηθούσαν με δικά τους χρήματα τα ιδιωτικά σωματεία, λόγω της οικονομικής κρίσης περιορίζεται και ο αριθμός, αλλά και η προοπτική των χρημάτων που μπορούν να βοηθήσουν. Επί του παρόντος, οι προοπτικές που προβάλλουν δεν είναι ιδιαίτερα βίωνες. Λόγω της δύσκολης οικονομικής καταστάσεως, οι δυνατότητες για νέες κατασκευές και καταστάσεις από ιδίους πόρους είναι περιορισμένες. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ σε εργαστή συνεργασία λειτουργούν στην κατεύθυνση της διατηρήσεως των υφιστάμενων προγραμμάτων του οργανισμού, καθώς και σε στοχευμένες επεμβάσεις και κατασκευές. Γίνεται συνεχώς αναζήτηση νέων προγραμμάτων και χρηματοδότηση αυτών. Ο Δήμος και ο Αθλητικός Οργανισμός ΠΑΟΔΑΠ ευελπιστούν στην επίδειξη κατανοήσεως εκ μέρους των φορέων της πόλεως για τα υφιστάμενα προβλήματα και κυρίως στη συνεργασία τους προς όφελος του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος. Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ προτείνουν την κατασκευή ενός κλειστού προμηθευτηρίου στον προβλεπόμενο χώρο στην περιοχή των Ευχαγγείων. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία αναζήτησης και όχι εκπόνησης μιας σχετικής μελέτης για να γίνει άμεσα. Εκπόνηση μελέτης είναι για όλο το χώρο, προμελέτης τουλάχιστον. Για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού αναμένει προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς, προτάσεις οι οποίες όμως θα είναι ρεαλιστικές, εφικτές και χαμηλού κόστους. Από τους φορείς των αθλητικών σωματείων αναμένει δείγματα καλής συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και με το Δήμο, για την ορθολογική χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά και τη συντήρησή τους. Από τους φορείς που παρίστανται σήμερα εδώ, αναμένει την ενεργό συμπαράστασή τους στη διάδοση και υποστήριξη των δημοτικών προγραμμάτων αθλητισμού, τόσο για να απολαμβάνουν περισσότερους συμπολίτες μας στον αγαθό του αθλητισμού, όσο και για να αυξηθούν τα έσοδά του ΠΑΟΔΑΠ πάντα, ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα όλων των εγκαταστάσεων και προγραμμάτων. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο το είπα και την προηγούμενη φορά, ότι γίνεται μια προσπάθεια η οποία πιστεύω ότι θα είναι θετική. Έταξη στη Σπουδού Αγίου Άνου σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και μέρος αυτών των χρημάτων, ένα μεγάλο μέρος το οποίο η Αγίου Άνου αυτή τη στιγμή γίνεται από ιδίους πόρους, είναι γύρω στις 910.000 ευρώ, ένα σημαντικό μέρος αυτού του ποσού θα επιδιωθεί, θα πάει για το κλειστό προπονητήριο στον χώρο που στα ζητήματα με ευχάρια. Πιστεύω ότι θα συμβεί, δηλαδή η ένταξη της Αγίου σε ΕΣΠΑ και μάλιστα σύντομα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να καταθέσω εγώ και δεν ξέρω ο κύριος Σάχνος αν θέλει να πει κάτι να προσθέσει. Όχι, νομίζω η εισήγηση είναι μια έτσι γενικότερη εισήγηση που μπορεί να αναπτύξει μια κουβέντα. Θα ήθελα περισσότερο να ακούσω τους φορείς και να συζητήσουμε επί των θεμάτων που θέσουν. Αφιέρωσα ερωτήσεις. Πώς μπορείς. Αντωνίου Σίμος, πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Πήγας Σοφίας Βρασκές. Κύριε Δήμαρχε, στις δυσκολίες αναφέρεται προς το τέλος αντικρουόμενη και αντιφατική συμπεριφορά μεταξύ των ιδιωτικών φορέων οι οποίοι είναι χρήστες των εγκαταστάσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Σάκουνα ποιοι είναι οι φορείς, οι ιδιωτικοί φορείς, οι ιδιώτες φορείς που χρησιμοποιούν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ. Για το Αθλητικό Κέντρο των Βαρκακίων είπατε ότι όσα περισσέψουν λεφτά ο Παπιτσής Κωνσταντίνος γραμματέας του Συλλόγου Αναγέννηση. Του Συλλόγου Αναγέννηση.
δεν μπορεί να δει το αθλητικό εκπαιδευτικό στο πρόγραμμα στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Γιατί αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι ό,τι περισσέψουν από την Αγίου Ιωάννου, που είναι 900.000, το πόσο θα περισσέψουν, τι θα προχωρήσει. Δηλαδή για να μπορέσει το αθλητικό κέντρο να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, όπω το έχετε επισημάνει κι εσεί, θα είναι το κεντρικό αθλητικό κέντρο τη Αγία Κρήτη. Είμαι ο Γιώργος Μετανάκης, πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αγίας Παρασκευής Πόλη Ανδρών Γυναικών. Συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο κ. Αντωνίου πριν, γιατί την είχα σημειώσει και εγώ να το κάνω σαν ερώτηση, είναι ο κ. Αντωνίου ρώτησε ποια είναι αυτή η ιδιωτική φορείς. Και εγώ θα μας πληρώσω και σε τι συνίσταται η επικρουόμενη συμπεριφορά μεταξύ αυτών των ιδιωτικών φορέων. Δηλαδή, να μας δώσετε ένα-δύο παραδείγματα, αν είναι τέτοιο. Θέλω να ρωτήσω, στις προτάσεις λέτε ότι η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ προτείνουν. Έχει συνεδριάσει για αυτήν την συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ και έχει δώσει στη Δημοτική Αρχή αυτές τις προτάσεις. Και το άλλο, επειδή μιλάμε για τον αθλητισμό στην πόλη, πέρα από αυτά τα τέσσερα που καταγράφονται εδώ, τις τέσσερις προτάσεις, συνολικό σχεδιασμό μέσω του ΠΑΟΔΑΠ, ο Δήμος, έχει, τι σκέφτεται και πώς σκέφτεται να αναπτύξει, να βελτιώσει τα προγράμματα αθλητισμού που υπάρχουν στην πόλη. Τώρα να νιώσω την κουβέντα αυτή, θα ρωτήσω του κυρίου Πετράκη και του κυρίου Αντωνίου, μάλλον θα διαλύσουμε τη συζήτηση. Ότι υπάρχουν μεταξύ των σωματείων χώρες, πόσες ώρες θα πάρουν να πάρεις εσύ, υπάρχουν κόντρα χρόνια και γίνονται τριβές, τέτοια νομίζω δεν είναι κάτι άγνωστο μεταξύ μας και δεν είναι κι άγνωστο στην πόλη. Μονιασμένα μπορεί όλοι να λειτουργήσουν και να υπάρξουν. Διότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι αν η πόλη είχε ένα πιστό προπονητήριο ακόμα, δεν υπήρχαν τριβές. Καμία τριβή. Όλοι θα ήταν ευχαριστημένοι και δεν θα υπήρχαν τριβές. Λοιπόν, ότι από εκεί και πέρα. Να είμαστε μονιασμένοι. Όλα τα 23 στρέμματα. Όπου θα υπάρξουν εκεί διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Γήπεδα τέννις, κλειστά, ανοιχτά, πολυμητήρια, ξέρω εγώ, 5x5, 8x4 κλπ. Κλπ. Άμεσα όμως αυτή τη στιγμή η πόλη, σε ένα σημείο από την προμελέτη, θα προκύψει ότι στο σημείο τάδε εδώ, στη γωνία, Μικέλα και ξέρω εγώ, Αγίων-Αναγίων, λέω, παράδειγμα. Θα πρέπει να δοθεί ένα χρηστό προπονητήριο. Τα χρήματα τα οποία εμείς θα κερδίσουμε ως Δήμος από την ένταση της Αγίου Άνου στο ΕΣΠΑ, ένα μέρος αυτών των 900 τόσων χιλιάδων ευρώ, θα φτιάξουμε μόνο αυτό, τίποτα. Συνολικά το ΕΣΠΑ το είπα και αυτό στη συζήτηση μου ότι αυτή τη στιγμή τα δύο χρόνια, δυόμιση που εγώ τουλάχιστον δήμαρχος, δεν υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ για αθλητικά και για αθλητικές εγκαταστάσεις. Πιο παλιά, το θυμάστε όλοι, υπήρχαν κατά της εξακολούθησης. Απλά εμείς δεν πήραμε. Μα δεν υπάρχουν τώρα προγράμματα τέτοια. Αν είναι με το νέο ΕΣΠΑ, 14-15 μέχρι 20-22, ξέρω πότε είναι το επόμενο. Μέχρι το 20-25-6 χρόνια μετά υπάρξουν από ό,τι τέτοιο, τότε εδώ είμαστε, όλοι οι πόλοι εδώ θα είναι, η διοίκηση του Δήμου ποια είναι, αν είμαι, δεν είμαι εγώ, είναι άλλοι. Όλοι μαζί να πάνε να τα διεκδικήσουμε, να πάρουμε.
σε συνέχεια αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι. Αυτό είναι το κυρίαρχο, νομίζω, σε όλη αυτή την κουβέντα. Δηλαδή και τα σωματεία μου εξαιρετικά και εμείς με τα σωματεία. Εντάξει, πολλές φορές τώρα βλέπω το πάρει εκεί πέρα, κουνάει το κεφάλι. Έχουμε έρθει σε αντιθέσεις, έχουμε έρθει σε αντιπαραθέσεις, αλλά ρε πάρει, νομίζω ότι κατά βάθος αγαπιόμαστε. Όλοι αγαπητοί. Τώρα με προκαλείς. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί ένα σωματείο που δεν κατέβασε καν πέντε χρόνια. Πάρει, πάρει, σε παρακαλώ. Όχι, τώρα. Λοιπόν. Δεν θα τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε. Όχι. Είπαμε να μην σκοτωθούμε. Και μια ομάδα κατευθυντάρει σε ένα σαρέα. Θέλετε να πούμε να κάνουμε μια ομάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να απαντήσω στην κυρία Σακά. Κυρία Σακά, πραγματικά αισθάνομαι πάρα πάρα πολύ τυχερός, αυτό είναι μια μικρή παρένθεση, που είμαι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΔΑΠ με τα συγκεκριμένα και το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικό και το τωρινό Συμβούλιο είναι εξαιρετικό. Εδώ πέρα βλέπω ας πούμε, τον κύριο Θανόπουλο και τον κύριο Κάθο που είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ας πούμε. Και παρόλα αυτά είμαι πολύ περήφανος και για τα διοικητικά συμβούλια, για τον τρόπο που γίνονται και για το πνεύμα που υπάρχει εκεί. Είναι ένα πνεύμα πραγματικά σύγνειας με κοινό στόχο και κοινό καλό. Μόνο το κοινό καλό. Δεν υπάρχει ίχνος μικροκομματικής σκοπιμότητας. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την εισήγηση που προφέρει, δεν υπάρχουν προτάσεις στην εισήγηση. Η εισήγηση είναι μια γενική εισήγηση για κουβέντες. Εμείς έχουμε συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι ήρθαμε σήμερα να ακούσουμε προτάσεις. Να συνεδριάσουμε, θα συνεδριάσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και αν είναι δυνατόν θα δούμε και τα σχέδια της προμελέτης του Αρχικού Κέντρου Καρπιακίου ώστε να φέρουμε μετά μια συνολική μελέτη, μετά τη συζήτηση, μια συνολική μελέτη πάλι προς την Επιτροπή Διαβουλεύσεως. Θέλουμε να τοποθετηθούν, να γραφτεί κατάλογο ομιλητών. Αρχίσουμε από δεξιά. Δεξιά βέβαια από μένα, αλλά αριστερά από εσάς, έτσι. Θα κάνω συμμετοχή ένα ερώτημα επειδή πληροφορούμε ότι στην προηγούμενη δημοτική διαβούλευση με το ίδιο ζήτημα που ήμουν εκτός Αθήνας τέθη για το κολυμπητήριο από κάποιους το ζήτημα να γινόταν ίσως μια τελική απόφαση με τη χρήση τοπικού δημοψηφίσματος λόγω του δηληματικού χαρακτήρα των επιλογών που γίνεται για το κολυμπητήριο πάνω το κτίσμα το μισοτελειωμένο στη Νέα Ζωή. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο το σκέφτηκε ο Δήμος αυτό και επειδή πραγματικά δεν είναι μια δυνατότητα συμμετοχής στην συλλήψη των αποφάσεων του κόσμου και καλύπτονται οι προϋποθέσεις για ένα τοπικό δημοψήφισμα, θα ήθελα από την Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας να μας απαντήσετε ποιες είναι τελικά οι προθέσεις του Δήμου. Ευχαριστώ. Το σκέφτεται, το εξετάζει και θα παρατηθεί. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι συνέχεια αυτή τη συνάντηση. Όχι να τελειώσει πρώτη, δεύτερη. Εγώ είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς να είμαστε σύντομοι χωρίς εχμές εναντίον του Δημάρχου για να πάμε ομαλά. Σήμερα στον Ανίο, πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Πήγασος, Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε αρκετά ενθουσιασμένοι με την πρότασή σας για ετήσια διαβούλευσης για τον αθλητισμό. Μακάρι να καθιερωθεί για τα επόμενα χρόνια, ώστε τουλάχιστον εδώ να έρχονται οι προτάσεις των φορέων που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Εγώ θα απευθυνθώ, κύριε Δήμαρχε, παρά την προτροπή σας, μόνο σε εσάς, γιατί η διαβούλευση είναι από τους φορείς προς το Δήμο. Και όταν λέω μόνο σε εσάς, δεν εννοώ σε εσάς τον Βασίλη Τζορμπά, αλλά σε όλους τους δημάρχους που έχουν περάσει, γιατί και με τους προηγούμενους δημάρχους είχαμε μία σχέση διπλή. Θέταμε τα ερωτήματά μας, περιμέναμε τις απαντήσεις κτλ. Για μας λοιπόν, η διαβούλευση έχει να κάνει όχι με το αν ένα σωματείο ή ένας φορέας αρέσκεται να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ο εκφραστής του αθλητικού του πόλη ή οτιδήποτε άλλο πιστεύει, αλλά για μας πιστεύω ότι ο Δήμος είναι αυτός που πρέπει να καθορίζει την αθλητική πολιτική στο Δήμο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Ο κεντρικός σχεδιασμός θα πρέπει να προκύπτει από διαβούλευση όλων των φορέων της πόλης, να είναι μακροχρόνιος και την ευθύνη και την εφαρμογή του να την έχει ο ΠΑΟΔΑΟ. Αυτός είναι για μας ο εκφραστής του αθλητισμού στην πόλη, ο Δήμος. Πρέπει να καταλάβουν η Δημοτική Αρχή, να καταλάβουν όλες τις δημοτικές αρχές και οι προηγούμενες και οι τωρινές και οι επόμενες, ότι έχουν ένα θεσμικό ρόλο στην πόλη. Πρέπει να αυξήσουν τον αθλητισμό στη νεολαία μας και στους μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό έχει κάποια δουλειά να γίνει. Πρέπει να φτιάξουν εγκαταστάσεις, να διαχειριστούν τις εγκαταστάσεις αυτές που υπάρχουν, να βγουν προγράμματα, να ενημερώνουν οι πολίτες και να διευθυντούν τις μεταξύ τους, ας πούμε, αντιπαλότητες ή διαφορές ή προβλήματα που προκύπτουν. Πρέπει λοιπόν ο ρόλος τους είναι να σχεδιάζει, να οργανώνει και να φροντίζει για τη σωστή ανάπτυξη του αθλητισμού της πόλης, ο ΠΑΟΔΑΠ και ο Δήμος. Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να γίνει μαζί με τους φορείς του αθλητισμού, αλλά και διαμέσου αυτών, γιατί αυτοί υλοποιούν στην πόλη. Οι φορείς του αθλητισμού τώρα ποιοι είναι? Για μας λοιπόν, οι φορείς που εμπλέκονται θα πρέπει να είναι. Οι αθλητικοί σύλλογοι, ο ΠΑΟΔΑΠ με τα αθλητικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων με τα ενημέρωση αθλητικά προγράμματα που λειτουργούν. Τώρα, αθλητικοί χώροι. Είπατε στην αρχή ότι σας έθεσα το ερώτημα ποιους θεωρείτε ιδιωτικούς φορείς. Δεν μου απαντήσατε και πολύ καλά κάνατε για να μην προδοτήσουμε τη συζήτηση. Όμως, είμαι υποχρεωμένος κάποια πράγματα σαν εκπρόσωπος των γονέων και των παιδιών του Πήγασου να τα θέτω, να ακουστούν, να καταγραφούν, γιατί αλλιώς υπάρχει αυτό που είπατε κι εσείς, παραπληροφόρηση, κακοήθεια και όλα αυτά. Ο Πήγασος έχει δημιουργηθεί εδώ και 5 χρόνια. Είναι ένα αθλητικό σωματείο, όπως είναι τα άλλα αθλητικά σωματεία. Παίρνει μέρος στις ομοσπονδίες, στις κατηγορίες των ομοσπονδιών που έχει παιδιά, δηλαδή παίρνουμε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο, παίρνει πέντε. Αλλού έχουμε μεγαλύτερα παιδιά και παίρνουμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλού έχουμε μικρότερα. Πριν λίγο καιρό, το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πόσο χρόνο έφαγε, τοποθετήθηκε γιατί ο αθλητικός όμιλος Πήγασος έφυγε από την ομοσπονδία του μπάσκετ, τον διέγραψαν και έγινε ένας ολόκληρος χαμός. Μακάρι να ασχολείστε και με όλα τα προβλήματα τα άλλα που έχει ο Πήγασος για να μας βοηθήσετε και εμάς. Αν δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολείται με τον Πήγασο γιατί έφυγε από την ομοσπονδία την ΕΣΚΑ, απλά. Δεν θέλαμε για 2 χρόνια γιατί έχουμε μικρά παιδιά να παίρνουμε. Κάναμε, μας διαγράψαμε γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Όταν δεν παίρνει 2 χρόνια σε ένα πρωτάθλημα, σε διαγράφουν. Κάναμε αίτηση, μας επαναγράψαν. Για να μην έχουμε και περισσότερες κουβέντες στο τέλος, καταθέτω και την απόφαση της ΕΣΚΑ που βγήκε πριν λίγο στις 22 Απριλίου και λέει με την απόφαση αυτή της Εκτελεστικής Επιτροπής στο ΔΣΜ της ΕΟΚ εκδίθηκε και είναι επανειδουργία του Τμήματος Καλοθέσεις του Σωματείου Αγίας Παρασκευής, ο Πήγασος κτλ. Παρακάτω τι λέει, κύριε Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, επί του θέματος, κύριε Φαντασί. Θα σας τη δώσω, κύριε Φαντασί. Θα σας τη δώσω. Κύριε Αντωνίου, επί του θέματος, σας αφαιρέσω. Θα σας τη δώσω, έχω 2 φορές. Το θέμα σήμερα είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Θέλω να πω όμως, για να αναφερθώ σε αυτούς τους χώρους. Στους χώρους, λοιπόν, αυτή τη στιγμή της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι έτσι ή αλλιώς ο κάθε σωματείο, γιατί η Αγία Παρασκευή έχει μία ιδιομορφία που είναι παραδοτική. Ένα σωματείο για κάθε άθλημα. Ένα σωματείο του μπάσκετ αγοριών, ένα του ποδοσφαίρου, ένα του βόλεϊ, που είναι μαζί και γόρια και κορίτσια, δεν υπήρχε δεύτερο. Οπότε το μπάσκετ είχε πάρει το στο γυμναστήριο. Γιατί δεν τα ξέρω.
προστατεύσετε, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Εγώ δεν διακόπτω κανένα και δεν διακόπτω κανένα. Σας παρακαλώ να ακούγε το συλλογικό. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πριν δημιουργηθεί ο Πίγασος, κάθε σωματείο είχε το κύπελλο του κλειστό. Κανένα πρόβλημα. Όταν δημιουργήθηκε ο Πίγασος, αρχίσανε να υπάρχουν προστριβές και πολλούς λόγους. Το θέμα δεν είναι οι προστριβές μεταξύ των σωματείων. Αυτοί όλοι καλά κάνουν. Αν ανοίξει ένα περίπτωρο και άλλους απέναντι, θα υπάρχουν προστριβές. Παίρνουν το μονοπόλιο καθένας για τον εαυτό του. Το θέμα είναι ο Δήμος πώς διαχειρίζεται δίκαια, σωστά, δημοκρατικά τον λαό του. Έχουμε το δικαίωμα, ναι ή όχι, τα παιδιά μας να παίζουν το Άγιο Παρασκευή του Λαόλα, να παίζουν στους κλειστούς χώρους όπως παίζουν και τα παιδιά του Μουσουάπ, του ΣΑΕΑΠ κτλ. Αν όχι, να μας το δηλώσετε. Όσοι είναι στο Πίγασο, απαγορεύεται να παίζετε σε κλειστά γυμναστήρια. Για να μην πάω σε άλλες λεπτομέρειες, θέλω να πω λοιπόν ότι ο αθλητικός οργανισμός έχει την υποχρέωση, την ιερά υποχρέωση, για να μην δημιουργούνται αντιδικίες στο Δήμο, στους πολίτες, να φτιάξει κανονισμό παραχώρησης των δημοτικών χώρων. Δεν μπορούν να παραχωρούνται με οποιουσδήποτε λόγους πάντως. Αν υπάρχει και δεν το ξέρουμε, να μας το κοινοποιήσετε. Αλλά έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και έχουμε φύγει και σε ρήξη. Θέλουμε να μας πείτε με ποιον τρόπο παραχωρούνται τα γυμναστήρια σε όλους τους αθλητικούς φορείς ή σε οποιοδήποτε φορείς. Να ξέρουμε κι εμείς, να ξέρει και ο κόσμος της Αγίας Παρασκευής. Για να μην ρωτάνε εμένα οι γονείς, το δικό μου το παιδί γιατί δεν έχει το δικαίωμα να παίξει. Αν πάω στο άλλο σωματείο, αποκτά το δικαίωμα αμέσως. Είναι δουλειά του Δήμου, όχι σας προσωπικά πάντα, το είπα από την αρχή. Του Δήμου. Πρέπει να φτιάξετε ένα κανονισμό παραχώρησης. Τώρα, οι αθλητικοί χώροι είναι τα δημοτικά γυμναστήρια, τα κλειστά και τα ανοιχτά, και άλλοι οι αθλητικοί χώροι των σχολείων, ανοιχτοί και κλειστοί. Εδώ πάλι υπάρχει μια φοβερή πρωτοτυπία. Σε όλους τους Δήμους υπάρχουν αθλητικοί χώροι μέσα στο σχολικό ευρύτερο χώρο. Σας αναφέρω με πολύ λίγα λόγια, γιατί πάμε και παίζουμε με το βόλεϊ, το ξέρει και ο κ. Παύλου, πάμε και παίζουμε στα αγγλικά νερά και στο γυμναστήριο του Παπάγου. Το χρησιμοποιούν σύντομα. Έχω μια κατάσταση από πόσους αθλητικούς, πόσα σχολεία έχουν και τους μέσα χώρους. Όλοι το χρησιμοποιούν. Στην Αγία Παρασκευή λοιπόν τι υπάρχει. Υπάρχει η στήρα άρνηση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων. Που σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και δημόνων αρνούνται τη χρήση των αθλητικών άγριων σχολικών χώρων από τους συλλόγους. Εδώ έχουμε κόντρες. Ο κύριος Γιανακόπουλος, σαν δήμαρχος την προηγούμενη φορά, μας το παραχώρησε το σχολείο το Κοφό και Βαρικών, συνέχισε ο κύριος Ζορπάς κτλ. Το παράδοξο. Οι αθλητικοί σύλλογοι χρησιμοποιούμε αυτό το χώρο. 5 χρόνια τώρα τον προστατεύουμε. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με το σχολείο. Δίνουμε από μόνοι μας, δεν μας το έχουν ζητήσει, πολύ καθαριστικό υλικό για όλο το σχολείο, φωτοτυπικό χαρτί. Συνεργαζόμαστε με το σχολείο τέλεια. Το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, με τη συνεργασία που έχουμε με το σχολείο και το προστατεύουμε. Το φάγαμε, το πήραμε, το καταστρέψαμε, το ιδιοποιηθήκαμε. Κάθε χρόνο μας δίνεται έκκληση. Ποιος είναι ο λόγος να μην χρησιμοποιούμε τους άλλους αθλητικούς χώρους όπως το κάνουν και οι άλλοι δήμοι δίπλα, αφού έχουμε λίγους κλειστούς και να τους χρησιμοποιούμε όλοι αναλογικά. Δεν θέλουμε λοιπόν. Λοιπόν, τώρα είπατε πριν λίγο ότι θέλετε να φτιάξετε καινούριους αθλητικούς χώρους. Αλλά η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μακάρι να τα καταφέρετε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε πάρα πολύ. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι άλλο. Τόσα χρόνια, αν τα χρήματα αυτά που πηγαίνανε στους αθλητικούς συλλόγους και σε άλλους φορείς του αθλητισμού, αν είχαν μπει στη γωνία, θα είχαμε φτιάξει πάρα πολλούς αθλητικούς χώρους και τα παιδιά έχουν ανάγκη από αθλητικούς χώρους και θα αθλούντουσαν όλοι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν και να μου απαντήσετε, κύριε Δημάρχε, αν οι επιχορηγήσεις που δίνετε στους αθλητικούς συλλόγους πηγαίνουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, κάνει ο Δήμος, ελέγχει αυτό το σκοπό. Είναι για την ανάπτυξη του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού, των εγκαταστάσεων. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε που δίνετε τα χρήματα. Τώρα, εμείς πάντως προτείνουμε ότι να μην υπάρξει καμία επιχορήγηση σε κανένα αθλητικό σύλλογο. Ο αθλητικός μας σύλλογος, ο Πίγασος, δεν έχει πάρει ποτέ ούτε μία δραχμή, δεν έχει
γραφεία δημοτικά, νοικιάζουμε γραφεία, έχουμε τα πιο φτηνά, ας πούμε, εισφορές των μελών μας και δεν θέλουμε ούτε κάνουμε τι συζητήσουμε. Δεν είναι το λέμε γιατί δεν παίρνουμε, δεν θέλουμε συνειδητά. Πιστεύουμε ότι μόνοι μας και τα χρήματα αυτά πρέπει να γίνουν γήπεδα για να αθληθεί ο κόσμος. Πιστεύουμε λοιπόν αυτά τα χρήματα πρέπει να είναι στην πάντα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε χώρους. Μετά είπατε ότι οι αθλητικοί σύλλογοι δεν βοηθάνε στην λειτουργία ας πούμε, των εξόδων. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πληρώνουμε ό,τι χρησιμοποιούμε. Στο κοφό και βαρικών σας είπαμε τι προσφέρουμε. Αν χρησιμοποιούμε δημοτικές εγκαταστάσεις, ναι, να πληρώνουμε και φως και το φύλακα και την καθαρισμό και τα πάντα. Παρόλο που δεν έχουμε οικονομικούς πόρους, αλλά διαχειριζόμαστε τους δικούς μας. Τελευταίο σχολικός αθλητισμός, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Στο σχολικό αθλητισμό πιστεύω ότι εκεί είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει πολύ οργανωμένα, επειδή ως ο ΠΑΟΚΑΠ, λόγω προσωπικού, λόγω δικών του προβλημάτων, έχει τονίσει τη δημιουργία των πρωταθλημάτων κατά την άποψή μας, θα θέλαμε και θα ήταν πολύ πιο οργανωμένο και πιο σωστό οι αθλητικοί σύλλογοι σε συνεργασία με τον ΠΑΟΚΑΠ να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο τη διοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων στα αντίστοιχα αθλήματα που λειτουργούν. Ο Πίγασος προτίθεται να αναλάβει κάθε χρόνο μερικά του έξοδα το πρωτάθλημα μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο, αν δεν υπάρχει συνεργασία με άλλα σωματεία. Μακάρι να το αναλάβουμε όλοι μαζί. Και τελευταίο, θέλω να σας πω κύριε Δήμαρχε, με την ευχή αυτή που χρήσατε και εμείς θέλουμε να έχουμε με τα άλλα σωματεία αγαπημένες σχέσεις. Με μερικούς το έχουμε καταφέρει. Με μερικούς δεν το έχουμε καταφέρει. Δόξα τω Θεώ, το μέλλον μπροστά είναι λαμπρό ακόμα. Με την Αθλητική Ένωση ΑΕΑ, σας παρακαλώ κύριε. Έχουμε άψογη συνεργασία, παίρνουμε αθλητές, δίνουμε αθλητές. Προχτές παίξαμε τοπικό ντέρπι. Και αυτό που θέλω να σας μεταφέρουμε δεν είναι ότι μόνο συνεργαζόμαστε και έχουμε καλές σχέσεις και με τον κύριο Παύλο και τον κύριο Πετράκη. Είναι ότι η κερκίδα ήταν γεμάτη από γονείς της Αγίας Παρασκευής γιατί παίζανε αγιοπαρασκευόπουλα. Όλα τα παιδιά ήταν από την Αγία Παρασκευή. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλω να μου επιτρέψετε, για να μην χαλάσουμε την συζήτηση, οτιδήποτε προκριθώ θα πρέπει να μου δώσει το λόγο να απαντήσω. Ευχαριστώ.